Από τους φορολογούμενους πολίτες ζητά να μην πανικοβάλλονται ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στις εφορίες της Λάρισας, κ. Ανδρέας Ντάνης, αν δεν τους έχουν σταλεί ακόμη τα σημειώματα ειδοποίησης που αφορούν στην εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιδεύματος και την έκτακτη εισφορά. Όπως υποστηρίξει, οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται οφείλονται στις απεργιακές κινητοποίησεις των υπαλλήλων, με αποτέλεσμα να έχει καθυστερήσει η αποστολή τους ή σε διαφορετική περίπτωση μπορούν οι ίδιοι να απευθύνονται στις οικονομικές υπηρεσίες, στο τμήμα φορολογίας εισοδήματος, να διαπιστώσουν αν έχει εκδοθεί το πολυεκαθαριστικό. Σε όσους δεν έχει γίνει εκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης, δεν θα έρθει το πολυεκαθαριστικό, γιατί το πολυεκαθαριστικό εκδίδεται βάσει του εκαθαριστικού της αρχικής του δήλωσης που υπέβαλε με τα εισόδηματά του. Τώρα, υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που κάναμε, που δεν έχουν σταλεί πολλά εκαθαριστικά. Ας μην ανησυχεί ο κόσμος και μπορεί να προσέλθει στις εφορίες και μπορεί να διαπιστώσει αν εκδόθηκε ή όχι. Είναι εύκολο και οι συνάδελφοι θα τον εξυπηρετήσουν. Να σημειωθεί πως κλειστές παρέμειναν σήμερα στη Λάρισα οι οικονομικές υπηρεσίες λόγω της ετήσιας εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης των εργαζομένων στις υπηρεσίες εν ώψη και των εκλογών τους για την ανάδειξη της νέας τους διοίκησης στις 10 Νοεμβρίου, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι μετά το σοκ της επόμενης ημέρας οι αγώνες δεν πρόκειται να σταματήσουν εδώ. Θέλουμε να στείλουμε ένα χειρό μήνυμα προς την πολιτική εξουσία, ότι μετά το αρχικό σοκ η κοινωνία ούτε εξαφανίζεται ούτε εξαελώνεται και πρέπει να οργανώνεται, παλεύει νικά και να είναι σίγουροι ότι θα μας βρουν πάλι μπροστά τους.